προστάτεψε, στήρωσε, διεκδίκησε. Το Stray Action έρχεται στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μια σημαντική δράση για τα δέσποτα, η οποία θα διεξαχθεί στον θεατρικό σταθμό την ερχόμενη Κυριακή. Προσπαθούμε να φέρουμε τον κόσμο κοντά σε αυτό που ονομάζεται πολιτισμός, αυτό που ονομάζεται φιλοζωία. Για εμάς αυτή η εκδήλωση είναι κάτι περισσότερο από άλλη μια εκδήλωση για τα δέσποτα. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν την ευαισθησία ή και αυτούς οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την ευαισθησία των φιλόζων. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και για τη συμμετοχή των καλλιτεχνών οι οποίοι πλαισιώνουν την εκδήλωση τη συγκεκριμένη, η οποία πραγματοποιείται την Κυριακή στο χώρο του Θεατρικού Σταθμού Ηρακλείου. Έχουν πραγματικά προετοιμάσει μια γιορτή προς τιμή των εθελοντών, προς τιμή των πολιτών που βοηθάνε, που θέλουν να βοηθήσουν, που θέλουν να ενημερωθούν. Μην το επιτρέπεις άλλο. Δώσε ελπίδα. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινά στις 5 το απόγευμα με ποικίλες δράσεις για τα παιδιά, όπως πλουμιστά παραμύθια, ζωγραφική, face painting και άλλες δραστηριότητες. Ακολουθούν ομιλίες σε θέματα προστασίας των ζώων, την πρόληψη, την κακοποίηση και όχι μόνο, από αξιόλογους ομιλητές όπως η Ρενάτα Γρήπαρη, θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Βασίλη Τσιγκούρα, ο οποίος είναι κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων, καθώς και ο αστυνομικός διευθυντής και συγγραφέας Νίκος Χρυσάκης. Θέλω να συγχαρώ τους εμπνευστές και διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, που αν κρίνουμε από τους εισηγητές και τα θέματα των εισηγήσεων, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η αγάπη για τα ζώα είναι πολιτισμός. Τη δράση διοργανώνει η φιλοζωική ομάδα Σύριος με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ αρρωγός στη σημαντική αυτή προσπάθεια είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Επίσης σημαντικός πυλώνας αυτής της διοργάνωσης είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, η οποία έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στα παιδιά. Έχει στόχο να τα βοηθήσει να εκδηλώσουν τα αισθήματά τους για τα ζωάκια και βεβαίως αυτό θα το συμπληρώσει στη συνέχεια και η Ρενάτα Γρυπάρη, η οποία θα δώσει καθοριστικές οδηγίες και στα παιδιά και στους γονείς για το πώς μπορούν να κτίσουν μια υγιή σχέση με τα ζωάκια. Είναι νομίζω και ένα αίτημα των καιρών. Ένα κάλεσμα λοιπόν να γνωριστούμε και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμβιώνουμε και να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των αδέσποτων. Θα υπάρχει σε όλη τη διαδικασία της εκδήλωσης και η συγκέντρωση τροφών, αποπαραστητικών και φαρμάκων.